Σε μια κίνηση ανθρωπιάς και αγάπης προχώρησε η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, καθώς δόρισε 5 τηλεοράσεις στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, στα πλαίσια των δράσεων για που βοηθάμε διάφορες κοινωνικές ομάδες, διάφορα σωματεία κτλ., αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε μια δωρεά στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, 5 τηλεοράσεις για εισάριθμους θαλάμους της παιδιατρικής κλινικής, για να έχουν τα παιδάκια κάτι να βλέπουν, κάτι να, κάπως να περνάει οι ώρες τους, οι δύσκολες ώρες μέσα στο νοσοκομείο. Είναι κάτι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τα παιδάκια αυτά, τα οποία νοσηλεύονται και ειδικά αυτές τις μέρες τις γιορτινές. Το σωματείο μας μέσω του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, το οποίο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, δηλαδή έχει πόρους στις εισφορές των ίδιων μελών συναδέλφων, έχει κάνει και δωρεά τροφίμων στο κοινωνικό παντοπολείο και άλλες δράσεις, οι οποίες είναι μακριά τα φώτα της δημοσιότητας, και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε και εμείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όσο πιο καλά γίνεται. Οι αστυνομικοί σχολίασαν και την απόφαση της κυβέρνησης να βάλει 10.000 αστυνομικούς να προχωρούν σε ελέγχους για την τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού. Οι 10.000 αστυνομικοί στα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID, είπε ο κύριος Υπουργός. Δεν έχουν από κάτι άλλο παρά μόνο ένα. Για την ασφάλεια του πολίτη, πόσοι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί πάντως δηλώνουν πως θα συνεχίσουν να στηρίζουν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.